της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και πάλι μαζί. Διαιτητής ο Αυστριακός Φορστίνγκερ από την Αυστρία με τους συμπατριώτες επόπτες Αουγκούστ Χίντερόελ και Έρντζ Σερνάκερ. Ο Αυστριακός λοιπόν διαιτητής που έχει ακόμα και έναν συνάδελφο του διαιτητή, τον Γκέρχαρτ Πουμ, αναπληρωματικό διαιτητή. Και αυτή είναι η σύνθεση της ΑΕΚ στην απόψινή αναμέτρηση με τον Αντώνη Μίνου νούμερο 1, Βασιλόπουλο νούμερο 2, Καραγιάννη νούμερο 3, τον Σταματή με το νούμερο 4, τον Σαβανάτζοβιτς με το νούμερο 5, Παπα Ιωάννου, Αλεξανδρή Σαβεύσκη, Δημητριάδης, Ζλίσκοβιτς και Κούτουλας με το νούμερο 11. Μεγάλος απών της απόψινής αναμέτρησης από την ΑΕΚ είναι ο Στέλιος Μανολάς. Και η σύνθεση της Ολλανδικής ομάδας, της PSV Philips Eindhoven, Φαν Μπρόκελεν, Φαν Άρλε, Φαν Τίχελεν, Κούμαν, Χάιντσε, Φάμπερ, Έλερμαν, Φάνεμπουργκ, Λίσκενς, Κιφτ και Νιούμεν. Η μεγάλη απουσία και από αυτήν την ομάδα, την Ολλανδική πρωταθλήτρια, είναι του Βραζιλιάνου Ρομάριο, που ο τεχνικός της PSV Eindhoven, ο Χάνς Βέστερχοφ, προτίμησε να αφήσει στον πάγκο και να μην ξεκινήσει, καθώς δεν αισθανόταν καλά, είχε στους προσαγωγούς τράβηγμα και έτσι δεν ρυψοκινδύνευσε ο Χάνς Βέστερχοφ την συμμετοχή του από το πρώτο ημίχρονο. Στον πάγκο των αναπληρωματικών για την ΑΕΚ, Οικονομόπουλος, Μητρόπουλος, Παπαδόπουλος, Καραγκεζόπουλος και Αγορογιάννης, και για την Eindhoven, Ντερόν, Μπουαλία, Ντε Γιόνγκ, Ρομάριο και Μπέρενς. Και καθώς ο κύριος Φορστίνγκερ περιμένει να πάει ακριβώς 6:01, όπως ζήτησαν και οι Ολλανδοί εδώ συνάδελφοι, για να ξεκινήσει το παιχνίδι, αντί της 6:01, και στην σέντρα είναι τώρα οι Ολλανδοί. Στην πρώτη φάση εδώ με τον Δημητριάδη στην προσπάθεια αυτή για την ΑΕΚ και το πλάγιο που παραχωρείται. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα για από τον Χάνεμπουργκ για την συνέχεια και τον Χάιντσε. Το πλάγιο λοιπόν και το φάουλ που σημειώνεται από τον Φορστίνγκερ. Από τον Σταματή, τον Παπαϊωάννου τώρα και τον Σαβεύσκη για τον Δημητριάδη. Και φάουλ. Το φάουλ από τον Κούμαν. Συνέχεια στο παιχνίδι μας όμως με τον Σαμπανάτζοβιτς και η ΑΕΚ στο προσκήνιο. Τώρα Σαμπανάτζοβιτς, δεν θα περάσει η μπάλα για τον Σαβεύσκη. Κόβουνε τώρα οι Ολλανδοί. Καθώς ο Φάνεμπουργκ προσπάθησε να δώσει για τον Νιούμεν και τελικά γυρίζει μπάλα για τον Φαν Άρλε. Παλιά για τον Κούμαν και αυτός για τον Νιούμεν, σε θέση offside όμως είναι οι Ολλανδοί. Η προσπάθεια για τον Παύλο Παπαϊωάννου δεν θα περάσει και είναι ο Σταματής με το νούμερο 4 σήμερα στον ρόλο του Στέλιου Μανολά. Επαναλαμβάνουμε για τους φίλους τηλεθεατές, ο μεγάλος αφών για την ελληνική ομάδα. Η βαθιά παλιά από τον Χάιντσε. Κόβεται εκεί από τον Παπαϊωάννου. Και έχουμε τώρα τον Σαμπανάτζοβιτς στην προσπάθειά του αυτή. Σαμπανάτζοβιτς για τον Δημητριάδη και τον Ζλίσκοβιτς που δεν θα περάσει. Όμως κόβει η Ολλανδική άμυνα με τον Έρβιν Κούμαν. Και στη συνέχεια η αντεπίθεση τώρα που επικίνδυνε, από τον Έλερμαν. Θα γυρίσουν πίσω, παίζουν pressing οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς σαφώς με τις οδηγίες από τα αποδυτήρια. Για μια τακτική που μόνο επίθεση προβλέπει. Και τον Δημητριάδη τώρα, τον Αλεξανδρή που περιμένει. Η μπάλα προσκουρεί όμως επάνω στον Φάμπερ. Και έχουμε ένα φάουλ υπέρ της PSV Philips Eindhoven. Εδώ σε επανάληψη έχουμε τον Χάιντσε. Και το φάουλ που σημειώνεται υπέρ της Ολλανδικής ομάδας. Από τον Έρβιν Κούμαν η μπάλα δεξιότερα για τον Φαν Τίχελεν. Και από τον Φαν Άρλε και πάλι στον Φαν Τίχελεν. Έρβιν Κούμαν. ΑΕΚ PSV Eindhoven 0-0, καθώς φτάσαμε στο τρίτο λεπτό
στάδιο Νίκος Γκούμας και πίσω από τον Σταματή για τον Αντώνη Μίνου. Σε εξαιρετική φόρμα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Μια δύσκολη όμως αποψινή αναμέτρηση που χρειάζεται πολλά και πάντα τις έγκαιρες προσπάθειες και αποκρούσεις του. Κόβει όμως ο Φάνεμπουργκ τώρα, ηγέτης των Ολλανδών, δεξιότερα ακόμα για τον Φαν Άρβε και πάλι για τον Φάνεμπουργκ. Φάνεμπουργκ τώρα, προσπάθεια για να βρει εκεί τον Έλεμαν χωρίς αποτέλεσμα. Θα του κλέψει την μπάλα από τα αριστερά ο Σαμπανάτζοβιτς που προσπαθεί στην αντεπίθεση και αφήνει ο Αυστριακός διαιτητής ο Φορστίνγκερ να συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Σταματή για τον Καραγιάννη. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τον Σλίσκοβιτς. Καραγιάννης. Σταματής. Σταματής. Βαθιά μπαλιά του Σταματής σε θέση όμως offside συλλαμβάνεται ο Σλίσκοβιτς. Παρατήρηση από τον Φορστίνγκερ, έναν από τους πιο αυστηρούς διαιτητές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 16 αγώνες συνολικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τον αυστριακό Φορστίνγκερ. Οι 6 αγώνες με κηπεδούχους έληξαν οι νικηφόρες. Οι συναντήσεις, 4 φορές νίκησαν οι φιλοξενούμενοι, ενώ 6 αγώνες έληξαν οι σόπελοι. Πάντα επαναλαμβάνουμε με διαιτητή τον Φορστίνγκερ. Έκλεψε την μπάλα ο Νέμαν, ο Φάνεμπουργκ και πάλι ο Νέμαν. Πιο πίσω ακόμα για τον Φαν Άρλε που έχει έρθει αριστερά. Νέμαν, Νέμαν τώρα. Κόψε ο Σταματής γρήγορα και αντεπίθεσε γρήγορα για την ΑΕΚ με τον Παπαϊωάννου. Δεξιότερα περίμενε ο Αλεξανδρής. Κακή συνεννόηση των παίκτων της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Στο 5 λεπτό ΑΕΚ PSV Philips Eindhoven 0-0. Δεύτερος γύρος και πρώτο παιχνίδι του κυπέλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης. Από τον Χάιντσε. Μπάλα για τον Ερβιν Κούμαν. Αντίγελεν. Φαν Άρλε. Δύο βετεράνοι άσοι της Ολλανδικής πρωταθλήτριας και της Εθνικής Ολλανδίας φυσικά. Με τον Νέμαν πάντα και τον Κίφτ να περάσει την μπάλα δεν μπορεί. Τελικά απομάκρυνε εκεί ο Κούτουλας και τώρα Βασιλόπουλος μαζί με τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα για την ΑΕΚ. Προς την παλιά Θανάση για τον Σαβεύσκη σε θέση offside. Offside έχει σημειώσει ο Επόπτης. Διαμαρτύρεται ο αρχηγός της ΑΕΚ εδώ ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Θα δούμε όμως τώρα ενώ είδαμε και από τον πάγκο της ΑΕΚ να τρέχει ο Ραβούσης και η παρατήρηση πρώτη φυσικά από τον Φορστίνγκερ. Εάν είχαμε την δυνατότητα σε επανάληψη να βλέπαμε την φάση αυτή από άλλη κάμερα. Με τον Χάιντσε να παίζει στην θέση του αριστερού οπισθοφύλακα για τον Βασιλόπουλο όμως η παλιά αυτή δεν θα περάσει και τώρα Αλεξανδρής. Αλεξανδρής πάντα για την ΑΕΚ στον Παπαϊωάννου. Λάθος μεταβίβαση από τον Παπαϊωάννου για τον Καραγιάννη που διορθώνει και πίσω η μπάλα για τον Κούτουλα. Ο Κούτουλας που έχει γυρίσει στα μετόπιστεν της ΑΕΚ μπροστά από τον Σταματή και τον Σαμπανάτζοβιτς που δίνει έτσι την δυνατότητα στον Ιουγκοσλάβο παίκτη της ΑΕΚ να κάνει τις επιθετικές του ενέργειες όπως αυτή τώρα με τον Σαμπανάτζοβιτς εδώ και η κόντρα που γίνεται με τον Έρβιν Κούμαν και το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Έρβιν Κούμαν. Σε επανάληψη η φάση κοντράρεται ο Έρβιν Κούμαν με τον Σαμπανάτζοβιτς και έχουμε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ ενώ ο Ολλανδός παίκτης βρίσκεται στο έδαφος. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό ΑΕΚ PSV Philips Eindhoven σε επανάληψη η φάση. Πάντα στο 0-0. Έρβιν Κούμαν, αδελφός του διάσημου άσου της Μπαρτσελώνα, του Ρόναλντ Κούμαν και της Εθνικής Ολλανδίας φυσικά. Μια Ολλανδία που όμως δεν διανύει, επαναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και η Εθνική Ολλανδία τις ευτυχισμένες στιγμές μιας άλλης δεκαετίας, της δεκαετίας του 70. Ο Φαν Άρλε και το πλάγιο εδώ υπέρ της Eindhoven. Παπαϊωάννου. Παλιά γρήγορα από τον Σταματή.
ο Φαν Έρλε απομάκρυνε. Εδώ με τον Νέμαν και πίσω ακόμα για τον Χάιντσε. Εκεί όμως που πάει η μπάλα του Ολλανδού, δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον Σταματή. Αλεξανδρής για τον Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς εδώ και τώρα για τον Σλίσκοβιτς. Η παλιά για τον Σαμπανάτζοβιτς. Πολύ δυνατά για τον Δημητριάδη. Τρέχει ο Φαν Τίχελεν. Προσωπικός φρουρός ίσως και το πλάγιο παρακολουθεί. Άντρι Φαν Τίχελεν, 35 χρόνων, 56 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας. Το πλάγιο εδώ με τον Βασιλόπουλο για την ΑΕΚ, στον Αλεξανδρή. Και πάλι Βασιλόπουλος, Παπαϊωάννου, Σαμπανάτζοβιτς, χωρίς αποτέλεσμα και Φαν Μπρόκελεν. Η ΑΕΚ που ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα την απόψινή της αναμέτρηση βρέθηκε πολύ κοντά σε κάποια καλή ευκαιρία με σούτ που τελικά όμως δεν έγινε. Ενώ έχουμε τώρα τον Φάνεμπουργκ δεξιότερα και φάουλ θα κερδίσει δεξιότερα ο Κίφτ. Εδώ είναι ο Κούμαν που δέχεται τις πρώτες βοήθειες εκτός αγωνιστικού χώρου καθώς τώρα η ΠΣΒ Άιντχόβεν παίζει με 10 παίκτες. Η κεφαλιά του Κίφτ στα χέρια του Λίνου Μπάλα. Δημητριάδης. Μαζί του πάντα ο Φαν Τίχελεν. Θα ξεφύγει θαυμάσιο ο Δημητριάδης. Θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Φαν Τίχελεν και από την άλλη πλευρά είναι ο Σεβεύσκι. Θα κόψει ο Φαν Άρλε. Η επέμβαση από τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής τώρα που προσπαθεί να διαφύγει από τους αντιπάλους του χωρίς όμως αποτέλεσμα. Απομάκρυνε ο Φάνεμπουργκ για τον Έλερμαν. Έλερμαν τώρα ταχύτατος ο Ολλανδός παίκτης και έχουμε φάουλ επιθετικό του Έλερμαν επί του Σταματή. Χειροκροτήματα παροντρήσεις από τις χιλιάδες των οπαδών στο στάδιο Νίκος Γκούμας εδώ της ΑΕΚ με την PSV Philips του Eindhoven 0-0 στο 10ο λεπτό ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Πρώτο παιχνίδι δευτέρου γύρου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Φάνεμπουργκ. Φάνεμπουργκ πάντα και πίσω για τον Φαν Τίχελεν. Φαν Τίχελεν έχει επιστοχωρήσει αρκετά και ο Φάμπερ. Φάμπερ που έχει πάρει την τελευταία στιγμή την θέση του Ρωμάριο. Ρωμάριο επαναλαμβάνουμε που βρίσκεται στον πάγκο της Eindhoven. Για τον Παπαϊωάννου τώρα. Παπαϊωάννου για τον Σλίσκοβιτς. Απομάκρυνε ο Φαν Άρλε. Κίφτ. Φάνεμπουργκ. Και παλιά θαυμάσια για τον Έλερμαν από τα αριστερά. Έλερμαν τώρα. Χρειάζεται προσοχή ο Έλερμαν. Έλερμαν το σουτ και απόκρουση θαυμάσια από τον Μίνου σε κόρνερ. Εδώ είναι ο Γιουλ Έλερμαν, 27 χρόνων, 5 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας και σε επανάληψη το σουτ από τον Ολλανδό παίκτη και η απόκρουση, η θαυμάσια απόκρουση του Μίνου σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ της απόψινής αναμέτρησης υπέρ της Eindhoven. Παλιά από τον Φάνεμπουργκ. Και πίσω ακόμα από τον Νέμαν και πάλι για τον Φάνεμπουργκ. Πατάει την μπάλα χωρίς όμως αποτέλεσμα Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς μπροστά για τον Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης, Σαβεύσκι. Σαβεύσκι θα κλέψει την μπάλα ο Έρβιν Κούμαν για την Eindhoven. Πάντα ΑΕΚ Eindhoven 0-0 εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Προστινή παλιά γρήγορα για τον Φαν Άρλε. Φαν Άρλε προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα και έχουμε τώρα το πλάγιο υπέρ της Eindhoven. Πλάγιο με τον Φαν Άρλε για την Eindhoven. Περιμένει ο Κίφτ.
Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα ο Κίφτο χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έκοψε ο Σταματής, πάντα για τους Ολλανδούς με τον Κούμαν. Φάνεμπουργκ, άψογο στο πάρισμα. Μέσα στην περιοχή σε θέση offside όμως ο Έλερμαν. Εδώ αριστερά ο Έλερμαν, ο Γιουλ Έλερμαν. ...27 χρόνων ο Έλερμαν. Και με τον Σαβεύσκι προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ και πάλι για τον Καραγιάννη και αυτός ο Σαβεύσκι. Θα ξεφύγει θαυμάσια ο Σαβεύσκι, θα κόψει όμως με προβολή και πλάγιο ο Λίνσκενς. Καραγιάννη, Σαβεύσκι, Φανάρλε. Σαβεύσκι, μονομαχία εκεί στο έδαφος, κερδίζει τις κόντρες. Δύο φορές τον ρίχνουν κάτω οι Ολλανδοί. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Αυστριακό Φορστίνγκερ, τον διαιτητή της απόψινής αναμέτρησης. Και από τον Κούμαν, παλιά αριστερότερα για τον Χάιντς. Σταματής, μπροστά από τον Νέμαν. Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος, πρεσάρουν και οι Ολλανδοί σε όλο το γήπεδο. Και δύσκολα περνάνε οι παίκτες της ΑΕΚ, ενώ μόνο ξεμαρκάζουμε από τον Σλίσκοβιτς τώρα, όπως αυτή τη φάση από τα αριστερά. Σλίσκοβιτς τώρα προσπαθεί, ανοίγει την μπάλα όμως πολύ και αυτή θα καταλήξει out. 14ο λεπτό, ΑΕΚ PSV Eindhoven 0-0. Πρώτος αγώνας της δεύτερης φάσης του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Και εδώ είναι ο Σλίσκοβιτς. Ζόραν Σλίσκοβιτς, παίκτης της Ζελέσνιτσερ από το 92 με τα χρώματα της ΑΕΚ, 26 χρόνια. Αργές κινήσεις για τον Φανάρλε. Πίσω ακόμα για τον Κούμαν. Και αυτός για τον Χάιντσε. Και πίσω για τον Φάνεμπουργκ Χάιντσε. Προσπαθεί να προωθηθεί τώρα επικίνδυνα ο Κούμαν, όπως και ο αδελφός του έχει δυνατό πόδι. Λαργής μπάλας για τον Κίφτ και η κόντρα σε πλάγιο. Το πλάγιο για την Eindhoven. Και η αλλαγή με το νούμερο 14 θα μπει ο Ρωμάριο. Μάριο πήρε την θέση του Φάνεμπουργκ και ίσως με αυτόν τον τρόπο να θέλει ο Χάνς Βέστερχοφ, ο τεχνικός της Eindhoven, να δώσει μια μεγαλύτερη επιθετική δραστηριότητα στην ομάδα του. Για να δούμε όμως στην συνέχεια του παιχνιδιού μας με τον Χάιντς, τώρα η Eindhoven για τον Ρωμάριο. Η επέμβαση από τον Καραγιάννη που βλέπουμε τώρα να πηγαίνει και να μαρκάρει, να αποβλέπει ότι κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι για τον Φαν Άρλε. Κίτρινη κάρτα για τον Φαν Άρλε στο μαρκάρισμα αυτό, αντικανονικό και φάουλ. Το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ και εδώ η κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Φαν Άρλε, 30 χρόνων, 33 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση του Δημητριάδη, προσπάθεια, το μαρκάρισμα από πίσω και έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα υπέρ της ΑΕΚ, κίτρινη κάρτα για τον Φαν Άρλε. Όλα αυτά στο 16ο λεπτό, ΑΕΚ Eindhoven 0-0 και η πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Ολλανδίας. Στη θέση του Φάνεμπουργκ μπήκε ο Ρωμάριο. Ρωμάριο που ήταν από την αρχή των αγώνων, τελικά όμως προτίμησε, επαναλαμβάνουμε, ο Βέστερχοφ τον αφήσει στον πάγκο και από το 16ο λεπτό στον αγώνα ο Βραζιλιάνος Άσος. Πρέπει να σημειώσουμε για τον Βραζιλιάνο παίκτη με το νούμερο 14 στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή ότι έχει σκοράρει στους 10 αγώνες μέχρι στιγμής τουλάχιστον της εφετινής περίοδου. 7 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο πρωταθλητριών και 1 στο κύπελο Ολλανδίας. Παπαϊωάννου, Αλεξανδρής. Πεσάρεται από τον Έλερμαν ο Αλεξανδρής. Και κοντά του ήταν και ο Χάιντσε. Καραγιάννης για το Σταματή. Σταματής, κοντά το Ρωμάριο. Καραγιάννης. Καραγιάννης. Μπροστά με τον Φαν Άρλε. Ο Σαβεύσκι πίσω στον Αλεξανδρή.
Και τώρα τον Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς σε καλή θέση. Πάντα ο Σαμπανάτζοβιτς μπροστινή παλιά για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης από πλάγια θέση στον Σαβεύσκη που βγαίνει έξω. Σαβεύσκη και το πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Το πλάγιο παραχώρησε ο Χάιντσε. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ με τον Παύλο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου περιμένει στήριγμα και κάποιον συμπαίκτη του για να δώσει την μπάλα. Ο Καραγιάννης καθυστερεί, ο Σαβεύσκη, Σλίσκοβιτς. Από μάκρη είναι ο Χάιντσε και πιο μακρύ ακόμα από τον Φανάρλε για τον Σταματή. Σταματής είδε θαυμάσια τον Σαβεύσκη από τα αριστερά. Σαβεύσκη βγήκε όμως και εκεί έντεχνα ο Φανάρλε για τον Έλερμαν και αυτός τον Κίφτ. Κίφτ τώρα και φάουλ. Το φάουλ από τον Κούτουλα στον Κίφτ. Βλέπουμε όμως τον Φωστίνγκερ να καλεί τον παίκτη της ΑΕ κοντά του. Σε επανάληψη είδαμε την φάση και απλώς έκανε παρατήρηση ο αυστριακός διαιτητής στον Κούτουλα για το μαρκάρισμα και το φάουλ στον Κίφτ. Ο Κίφτ, ο διευθυντής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, το φάουλ εδώ με τον Φαν Τίχελεν, την μπάλα απευθείας out. Η 20ο λεπτό της συνάντησης, ζωντανή μετάδοση από το στάδιο Νίκος Γκούμας, του κυπέλλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης, ΑΕΚ, PSV, Φίλιπς Αϊντχόβεν, 0-0. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κίφτ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βασιλόπουλο. Προσπάθεια εδώ για τον Σλίσκοβιτς. Κερδίζει ο Αλεξανδρής, κοντράρεται από πίσω από τον Χάιντσε. Συνέχεια στο παιχνίδι όμως από τον Φάμπερ, Παπαϊωάννου και το πλάγιο μπροστά από τον Ρωμάριο. Εδώ ο Χάιντσε. Για τον Ρωμάριο Χάιντσε, γύρισμα της μπάλας από τον Νέμαν επάνω στο Σταματή. Παπαϊωάννου. Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς, περιμένει ο Σαβεύσκη, δέχεται τώρα την μπάλα μπροστά από τον Έλερμαν. Σαβεύσκη. Σαβεύσκη εδώ τώρα για τον Σλίσκοβιτς, η έκδοση του Φαν Μπρόκελεν. Περιλαβαίνει το βγαίνει όμως, τον τράβηξε ο Φαν Μπρόκελεν. Τελικά έχει καταλήξει η μπάλα out και ίσως εδώ ο διεθνής τερματοφύλακας της Eindhoven, ο Φαν Μπρόκελεν. Ξανά η μπάλα και η φάση εκτός γραμμής από τον Φαν Μπρόκελεν, το πιάσιμο στον Σλίσκοβιτς. Έλερμαν για τον Κίφτ, Κούμαν, Σταματής, Σταματής. Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς για τον Δημητριάδη. Βγαίνει δυναμικά ο Φαν Τίχελεν. Ο έμπειρος Φαν Τίχελεν μαζί με τον κεντρικό κυνηγό της ΑΕΚ. Έλερμαν. Ρωμάριο. Προσοχή για τον Νέμαν τώρα αριστερά. Νέμαν πάντα. Νέμαν στηρίζεται, σηκώνεται. Κερδίζει ο Νέμαν. Κούμαν. Κούμαν και φάουλ. Το φάουλ υπέρ της Eindhoven, ενώ είναι στο έδαφος ο Παπαϊωάννου που πρέπει να έχει δεχτεί στο πόδι την κλωτσά και την κόντρα. Βλέπουμε εδώ σε επανάληψη με τον Κούμαν. Πέφτει επάνω στον Παπαϊωάννου, συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ήταν φάουλ κατά την προσωπική μας πάντοτε άποψη. Και ο διαιτητής ο Φωστίνγκερ, βλέποντας το πέσιμο του Κούμαν, εδώ σε επανάληψη τώρα, το μαρκάρισμα από τον Παπαϊωάννου που απλώνει το πόδι του, η μπάλα έχει φύγει από τον Ολλανδό. Αλλά στο μεταξύ έχουμε διακοπή του αγώνα με τον Παπαϊωάννου στο έδαφος να του δίνονται οι πρώτες βοήθειες και το φάουλ σε πολύ ευνοϊκή θέση για την Ολλανδική πρωταθλήτρια, ο πάγκος της ΑΕΚ. Με τον Ντούσαν Πάγεβιτς, τον Σεραφίδη αριστερά, τον Νικολάου, τον γιατρό της ομάδας, της πρωταθλήτριας Ελλάδας και τους αναπληρωματικούς παίκτες, ο Οικονομόπουλος, ο Μητρόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Καραγκιοζόπουλος και ο Αγορογιάννης.
Για να δούμε τώρα στο κτύπημα φάουλ, καθώς φτάσαμε στο 24ο λεπτό. 0-0 ΑΕΚ Eindhoven. Ο Κούμαν έχει πάρει φόρα, βρίσκεται τουλάχιστον κοντά στην μπάλα. Ο Έλερμαν και πίσω. Ο Ρωμάριο. Φάβρε. Ρωμάριο. Και το σούτ από τον Νέμαν out. Εδώ ο Νέμαν. Άρθουρ Νέμαν, 23 χρόνων, παίκτης της Ολυμπιακής ομάδας της Ολλανδίας. Και σε επανάληψη το χτύπημα φάουλ από τους Ολλανδούς και την πρωταθλήτρια Eindhoven. Το ελεύθερο από τον Μίνου για τον Σλίσκοβιτς και τον Σαβεύσκι, το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Σαμπανάτζοβιτς για τον Σλίσκοβιτς. Εύκολα ο Φάμπερ. Ο Φάμπερ που παίζει επάνω στον Σλίσκοβιτς. Κίφτ. Έρχεται από πίσω δυναμικά ο Έλερμαν. Δυνατή παλιά για τον Ρωμάριο. Επικίνδυνα ο Ρωμάριο μέσα στην περιοχή. Και κόβει όμως έξοχα εκεί ο Κούτουλας, απομακρύνοντας τον κίνδυνο. Η μπάλα γυρίζει στον Χάιντσε. Πιέζουν οι Ολλανδοί με τον Φανάρλε. Φανάρλε ανοίγεται δεξιότερο ο Έλερμαν. Φανάρλε στην σέντρα. Αλεξανδρής που έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει την άμυνά του. Αλεξανδρής για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης, διπλή προσπάθεια από τον Έλληνα κυνηγό και έχουμε το πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Με τον Δημητριάδη και στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μαζί με τον Κούμαν και τώρα Αλεξανδρής. Αλεξανδρής, βαθιά παιδιά πολλά θέλει να βρει τον Σαβεύσκι. Ενώ τρέχει να του κόψει τον δρόμο ο Φάμπερ. Φάμπερ μπροστά με τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι επάνω στον Φάμπερ. Για τον Σλίσκοβιτς. Καλή προσπάθεια από τον Αλεξανδρή. Γίνεται φάουλ εκεί. Αφήνει ο Φορστίνγκερ. Ο Νέμαν πίσω στον Κίφτ τώρα. Και Φανάρλε. Έλερμαν. Έλερμαν για την Eindhoven. Κίφτ κοντά του. Ο Κούτουλας. Φάουλ υπέρ της Eindhoven, όπως έδειξε ο επόπτης. Ούτε οι Ολλανδοί είχαν επιστέψει στο σφύριγμα του Φορστίνγκερ και τελικά έχουμε το φάουλ. Επαναλάβουμε στην υπόδειξη του επόπτη. Κίφτ, Ρωμάριο και Νέμαν. Φανάρλε στο φάουλ υπέρ της Eindhoven. Για τον Κίφτ, Αλεξανδρής πιο μακριά από όλους. Δημητριάδης μαζί με τον Φαν Τίχελεν. Πάντο ο Δημητριάδης. Σαβεύσκι. Σαβεύσκι παρεμποδίζεται εκεί από τον Φαν Άρλε. Η μπάλα έχει καταλήξει σε πλάγιο υπέρ της πρωταθλήτριας Ελλάδας. 26 λεπτά αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ, ΠΣΒ Eindhoven 0-0. Πρώτος αγώνας της δεύτερης φάσης του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Παπαϊωάννου λάθος, Νέμαν, μπροστά για τον Ρωμάριο, Βασιλόπουλος. Σταματής. Σταματής πάντα. Δημητριάδης. Δημητριάδης εδώ. Δημητριάδης μαζί με τον Φάμπερ, άνοιγμα της μπάλας για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος μπροστά στην παλιά για τον Αλεξανδρή, γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή. Και το κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Που παραχώρησε ο Φάμπερ, καθώς συμπληρώθηκε το 27ο λεπτό και τώρα να οι φίλαθροι και οπαδοί του ΑΕΚ στις εξέδρες προσπαθούν να θα δώσουν πνοή στην ομάδα με τις επιφημίες. Αλεξανδρής εδώ, προσπάθησε το γύρισμα ο Κούτουλας και έχουμε σε θέση offside τον Δημητριάδη και τον Σλίσκοβιτς πιο πίσω. Οι Ελληνο-Ολλανδικές αναμετρήσεις ξεκίνησαν το 70-71 σε επίπεδο συλλόγων με τη συνάντηση του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητών Ομάδων Ευρώπης το 2-0 στο Wembley. Ενώ στην συνέχεια είχαμε και τον Άγιαξ αντίπαλο του Ολυμπιακού το 83-84 στην ίδια διοργάνωση, όπως και τη Φέγενορ με τον Παναθηναϊκό πάντα 84-85.
Στο κύπελο κυπελούχων έχει παίξει ο Πανιόνιος με την Τβέντε και ο Άγιαξ με τον Ολυμπιακό, ενώ στο κύπελο UEFA η ΑΕΚ με την Τβέντε 0-1 και 0-3 το 70-71. Επίσης είχαμε την Παναχαϊκή με την Τβέντε στο κύπελο UEFA το 73-74 και ο Νίκος Αναστόπουλος το 79 με τα χρώματα του Πανιωνίου και το 83 με τα χρώματα του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρ των αναμετρήσεων αυτών. Φάουλ σημειώνεται στον Παύλο Παπαϊωάννου, σε βάρος δηλαδή της ΑΕΚ που μάρκαρε τον αντίπαλό του, τον Κούμαν, και είδαμε σε επανάληψη τη φάση. Το φάουλ που χτυπήκε γρήγορα από τον Φαν Άρλε και τον Κίφτ. Κίφτ περιμένει ο Κούμαν, τώρα ο Κούμαν. Δεξιότερα ακόμα, δεν αφήνει ο Φάμπερ να περάσει μπάλα και προτιμάει να τη δώσει στον έμπειρο Φαν Άρλε. Φαν Άρλε. Και φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ, θα σημειώσει ο Κώπης το φάουλ από τον Έλερμαν. Σε επανάληψη η φάση, βλέπουμε τον Έλερμαν να κάνει φάουλ επάνω στον Σταματή, έπεσε από πάνω, στην συνέχεια φυσικά συγκράτησε ο Σταματής, αλλά προηγουμένως ο Ολλανδός παίκτης είχε κάνει το φάουλ και ο κύριος Φορστίνγκερ, ίσως παρασυρώμενος και από τον επόπτη του, τον Έρνστ Σλέρμερ, να σημείωσε αυτό το φάουλ. Και το φάουλ από τον Κούμαν για τον Κίφτ, έκοψε ο Σταματής. Διώχνει πιο μακριά από όλους εκεί ο Κούτουλας. Την μπάλα για τον Νίμαν. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Νίμαν. Κούτουλας και Βασιλόπουλος εδώ. Αφήνει την μπάλα να καταλήξει out. Πιέζουν τώρα οι Ολλανδοί. Η απουσία του Μανολά αισθητή φυσικά, γιατί υποχρεώνει έτσι τους παίκτες της ΑΕΚ να παίξουν στον χώρο του κέντρου και στην άμυνα. Με τον Σταματή και τον Κούτουλα, κυρίως όμως τον Σταματή που συνήθως με το νούμερο 11 τον είχαμε συνηθίσει στο πρωτάθλημα περισσότερο επιθετικός. Λίσκοβιτς όμως τώρα στην προσπάθεια αυτή και offside σημειώνεται από τον επόπτη. Αυτή τη φορά είναι ο August Hinderoel. Οι σημαίες των δύο εποπτών συνεχώς όρθιες, είτε για φάουλ εναντίον της ΑΕΚ είτε για να ανακόψουν την προσπάθεια των κυνηγών της σαν offside. Αυτά τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αλεξανδρής. Μονομαχία εκεί με τον Χάιντς. Πίσω για τον Σταματή. Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς μαζί με τον Κούμαν. Σαμπανάτζοβιτς πάντα. Κούμαν. Πίσω είναι ο Δημητριάδης που δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Τρέχει ο Φαντίχελεν. Φαντίχελεν εδώ. Μαζί με τον Δημητριάδη. Φαντίχελεν. Μαζί με τον Νέμαν. Ο Κίφτ. Δεξιά. Επάνω στο Σαμπανάτζοβιτς. Και πάλι για τον Νίμαν η μπάλα. Νίμαν εδώ. Αλεξανδρής. Κερδίζει ο Αλεξανδρής τη μονομαχία. Σαμπανάτζοβιτς. Κούμαν. Κόβει ο Φάμπερ. Λάθος παρολίγο των Ολλανδών. Τελικά είναι ο Νίμαν. Προσπαθεί να βρει τον Ρωμάριο. Και έχουμε ένα φάουλ από τον Σαμπανάτζοβιτς και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ΑΕΚ. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Σαμπανάτζοβιτς σε φάουλ επί του Νίμαν. 31ο λεπτό. ΑΕΚ. PSV Philips του Eindhoven 0-0. Σε επανάληψη όμως, εδώ βλέπουμε το μαρκάρισμα από τον Σαμπανάτζοβιτς στον Νίμαν, εδώ στο έδαφος, ο Άρθουρ Νίμαν, και το φάουλ, ενώ ταυτόχρονα δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο Ρεφίκ Σαμπανάτζοβιτς. Άλλοτε άσος του Ζελέζιτσαρ και πρόσφατα η τελευταία του Ερυθρού Αστέρα, από το 1991 παίκτης της ΑΕΚ, 27 χρονών, ο Ρεφίκ Σαμπανάτζοβιτς. Φάουλ υπέρ της Eindhoven με τον Φαντίχελεν. Και πίσω με το νούμερο 9 είναι ο Λίσκενς στο κέντρο της άμυνας. Την επιτρέψει έσυ στον Φάμπερ. Στην επίθεση λάθος ο Νίμαν. Κίφτ. Περιμένει ο Ρωμάριο. Εδώ είναι ο Έλερμαν. Προσπάθεια για τους Ολλανδούς και τον Κίφτ. Και φάουλ αυτή τη φορά του Κίφτ. Φάουλ στον Αλεξανδρή από τον Βιμ Κίφτ. Ένας ακόμα βετεράνος άσος του Ολλανδικού ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ολλανδίας. 42 φορές διεθνής ο Βιμ Κίφτ. Αλεξανδρής. Δημητριάδης. Μαζί με τον Φαντίχελεν. Αλεξανδρής πάντα.
Εδώ είμαι τον Δημητριάδη, συγγνώμη. Ο Αλεξανδρής έπαιρνε θέση για να πάρει την μπάλα. Σαμπανάτζοβιτς. Σαβεύσκι. Κοντά του είναι ο Φανάρλε. Πολύ δυνατά η μπάλα και θα καταλήξει out. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, σε ζωντανή μας μετάδοση από το στάδιο Νίκος Γκούμας, παρακολουθούμε το πρώτο ημίχρονο, τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του κυπέλλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης μεταξύ της ΑΕΚ και της PSV Felix Eindhoven 0-0 μέχρι στιγμής. Φαν Μπρόκελεν. Κερδίζει την μπάλα ο Κίφτ μπροστά όμως από τον Ρωμάριο και φάουλ θα κερδίσει ο Ολλανδός. Το φάουλ με τον Λίσκενς. Λίσκενς περιμένει κάποιον συμπαίκτη του. Χάιντσε. Κουμάν και εδώ είναι ο Νίμαν με το φάουλ του Βασιλόπουλου. Αυστηρός ο Αυστριακός διευθυντής και κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες και πάλι στις ευαισθησίες του Φωστίνγκερ, του αυστριακού διευθυντή. Ίσως να φαίνονται και παράδοξα φυσικά όλα αυτά για ελληνικούς αγωνιστικούς χώρους. Επαναλαμβάνουμε ευαισθησίες που δείχνουν οι ξένοι διευθυντές και που εμείς είμαστε έτοιμοι να διαμαρτυρηθούμε όταν έχουμε αντίθετη άποψη. Φωστίνγκερ λοιπόν την κίτρινη κάρτα στον Βασιλόπουλο, ενώ έχουμε και κίτρινη κάρτα πριν από λίγο στον Σαμπανάτζοβιτς. Το φάουλ από τον Χάιντσε στην απέναντι πλευρά. Θα τρέξει ο Έλερμαν. Σταματής μπροστά από τον Έλερμαν. Σταματής πάντα με την μπάλα για την αντεπίθεση της ΑΕΚ. Σταματής μπροστά για τον Δημητριάδη. Φαν Τίχελεν πίσω στον τερματοφυλακά του τον Φαν Μπρόκελεν. Με το πόδι, με τους καινούργιους κανονισμούς, δεν μπορεί να πιάσει σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας την μπάλα με τα χέρια στο γύρισμα του συμπαίκτη του. Παπαϊωάννου, Σαβεύσκι για τον Παπαϊωάννου μαζί με τον Φανάρλε. Φανάρλε στο πλάγιο και Φαν Μπρόκελεν. Κίφτ για τον Ρωμάριο, επικίνδυνο Βραζιλιάνος. Ρωμάριο μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ρωμάριο συνέχεια στο παιχνίδι. Ρωμάριο τώρα και πάλι ξεμαρκάριστος μόνος, έχει μόνο αντίπαλο τον Μίνου. Γυρίζει την μπάλα. Λάθος παρολίγο η μπάλα, τραγικό λάθος παρολίγο. Και ο Έλερμαν αστοχεί και κερδίζει η Eindhoven ένα κόρνερ. Δύο λάθη της άμυνας της ΑΕΚ που παρολίγο να στηθήσουν γκολ. Είδαμε εδώ τον Μίνου να πέφτει στα πόδια του Ρωμάριο. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Ρωμάριο κερδίζει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μίνου. Εδώ σε επανάληψη η φάση. Και πάλι ο Ρωμάριο. Μπροστά στην εστία είναι ο Σταματής. Έρχεται από πίσω. Ο Έλερμαν θα κάνει το σούτ και η μπάλα κοντράρει επάνω στον Αλεξανδρή και καταλήγει σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν υπέρ της Eindhoven. 36ο λεπτό. Και ο Νίμαν στο κόρνερ. Έχει έρθει μπροστά ο Φάμπερ. Ρωμάριο και πάλι μπάλα για τον Χάιντσε. Για τον Κίφτ η κεφαλιά μπροστά επικίνδυνα και έχουμε την φάουλ σε βάρος των Ολλανδών. Τριακοστό έβδομο λεπτό ΑΕΚ Eindhoven 0-0 και ο μεγάλος κίνδυνος για την εστία του Μίνου πέρασε πριν ακριβώς από ένα λεπτό, καθώς ο Ρωμάριο δύο φορές είχε την δυνατότητα να σκοράρει, αλλά η Eindhoven κέρδισε μόνο ένα κόρνερ. Φάουλ για την ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο. Σαμπανάτζοβιτς. Σαβεύσκι. Σαβεύσκι εδώ για τον Αλεξανδρή. Βασιλόπουλος προς τον Δημητριάδη. Παλιά για τον Φαν Τίχελεν, εδώ είναι πιο πίσω ακόμα ο Σλίσκοβιτς. Κανείς συμπαίκτης του ενώ έχει κερδίσει την μπάλα ο Σλίσκοβιτς. Κίφτ. Ο Έλερμαν από τα δεξιά τώρα για μια αντεπίθεση στον Νίμαν. Παλιά από τον Λίσκενς, χωρίς αποτέλεσμα θα κόψει ο Σαμπανάτζοβιτς. Πρόλαβε εκεί
όχι τελικά λέει ο διοικητής με την σύμφωνη γνώμη του επόπτη και πρέπει να έχει δίκιο ο επόπτης αυτή τη φορά παρά τις διαμαρτυρίες των οπαδών της ΑΕΚ στην Κερκίδα. Από το πλάγιο του Φαν Άρλε για τον Έλερμαν. Έλερμαν εδώ. Κούμαν. Μπαλιά για τον Χάιντσε. Χάιντσε εδώ επικίνδυνα. Χάιντσε θα κάνει το σουτ και μπαλ άουτ. Εδώ ο Χάιντσε. Γιάν Χάιντσε. Και Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου πάντα προτιμάει να κρατήσει την μπάλα. Παρακολουθείται από τον Κούμαν. Θα γυρίσει για τον Σταματή και αυτός πιο πίσω ακόμα στον Καραγιάννη. Καραγιάννης μπροστά για τον Σαβεύσκη. Έκοψε ο Λίσκενς. Και από τον Κούμαν για τον Νίμαν. Νίμαν πάντα επάνω στον Χάιντσε. Βασιλόπουλος, Αλεξανδρής για τον Βασιλόπουλο. Δεν προλαβαίνει, η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο υπέρ της Eindhoven. 6 περίπου λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ζωντανή μετάδοση από το στάδιο Νίκος Γκούμας, ΑΕΚ Eindhoven 0-0. Πρώτος αγώνας της δεύτερης φάσης του κυπέλλου πρωταθλητών ομάδων Ευρώπης. Κίφτ. Συνέχισε το παιχνίδι με τον Νίμαν. Νίμαν για τον Ρωμάριο. Καραγιάννης, Σαβεύσκη. Σαβεύσκη τώρα. Δημητριάδης. Δημητριάδης, Σαμπανάτζοβιτς, Σαβεύσκη, κοντά του είναι ο Φαν Άρλε, Σαμπανάτζοβιτς, Φαν Τίχελεν και φάουλ. Φαν Τίχελεν και το φάουλ στον Σαμπανάτζοβιτς. Τεσσαρακοστό λεπτό στο στάδιο Νίκος Γκούμας, ΑΕΚ Eindhoven 0-0 και ένα φάουλ τώρα ετοιμάζεται να χτυπήσει η ΑΕΚ. Με τον Τόνι Σαβεύσκη μπροστά για τον Δημητριάδη και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ out δείχνει ο επόπτης. Διαμαρτυρίες πάντα από τον Δημητριάδη. Όχι όμως και από τον ίδιο παίκτη της ΑΕΚ, το κεντρικό κυνηγό που πιθανότατα να είδε τελευταίος και ασφαλώς είδε εκείνος την μπάλα να χτυπάει και στο πόδι του και να καταλήγει out και όχι κόρνερ όπως διαμαρτυρήθηκαν οι φίλαθλοι και που πιστέψαμε κι εμείς αρχικά. Ρωμάριο, Νίμαν, από τον Νίμαν για τον Χάιντσε και πάλι Νίμαν, Νίμαν πάντα, Νίμαν, Ρωμάριο, θα πάρει την μπάλα ο Κούτουλας επάνω στον Καραγιάννη, Σαβεύσκη, δεν θα περάσει μπάλα από τον Φαν Άρλε τελικά και πάλι ο Σαβεύσκη για τον Αλεξανδρή, λάθος. Από τον Έλερμαν η προσπάθεια αυτή τώρα για την Ολλανδική ομάδα. Κούτουλας και φάουλ σημειώνει ο κύριος Φορστίνγκερ. Σωστή απόφαση του Αυστριακού διαιτητή, του Φορστίνγκερ που ξαναβλέπουμε. Βλέπουμε τον Παπαϊωάννου από πίσω και σωστά ο διαιτητής σημειώνει φάουλ υπέρ των Ολλανδών. Το φάουλ για την Eindhoven, ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής, είναι ο Κούμαν και ο Νίμαν δίπλα στην μπάλα. Ρωμάριο, Έλερμαν, έχει περάσει στην επίθεση και ο Φάμπερ. Κούμαν, επάνω στο τείχος και πιο μακριά από τον Παπαϊωάννου, σε πλάγιο υπέρ της Eindhoven. 3 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ΑΕΚ Eindhoven 0-0. Φαν Άρλε, Κούμαν. Έρβιν Κούμαν για τον Φαν Άρλε. Σαμπανάτζοβιτς, Κούμαν Παπαϊωάννου και φάουλ του Παπαϊωάννου. Σε επανάληψη η φάση. Έρχεται με κόντρα και προβολή, αλλά και οι δύο παίκτες. Τελικά έχουμε το φάουλ υπέρ της Eindhoven.
Εδώ ο Σαβανάτζοβιτς σε πρώτο πλάνο και πιο πίσω ακόμα ο Χάιντσε. Στον Άρλε για τον Κίφτ και φάουλ. Κίφτ πάντα και ο Φορστίνγκερ με τον Μίνου για το φάουλ. Σταματήσει μαζί με τον Ρωμάριο. Σλίσκοβιτς. Κούμαν. Έλερμαν εδώ. Περιμένει ο Κούμαν. Ο Έλερμαν στην παράλληλη σέντρα. Γύρισμα της μπάλας. Έχουμε τον Βασιλόπουλο. Το πλάγιο από τον Φαν Τίχελεν μπροστά από τον Δημητριάδη. Δύο περίπου λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ Eindhoven 0-0 με τον Βασιλόπουλο. Δημητριάδης. Καινούριο πλάγιο. Φαν Τίχελεν Βεντούζα στον φορ της ΑΕΚ. Βασιλόπουλος Αλεξανδρής. Και φάουλ αυτή τη φορά υπέρ της ΑΕΚ από τον Χάιντσε. Σε επανάληψη φάση, ο Χάιντσε επάνω στον Αλεξανδρή και φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ από αρκετά ευνοϊκή θέση για μια καλή προσπάθεια, επιθετική ενέργεια των παικτών. Τραβιούνται όλοι από πίσω. Μόνος του είναι ο Σαβεύσκι, δεν είναι offside. Δεν είναι offside ο Σαβεύσκι και έχουμε corner τον Φαν Τίχελεν. Να η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο επόπτης δεν είχε σημειώσει offside. Οι παίκτες της ΑΕΚ δίστασαν και ιδιαίτερα ο Σαβεύσκι. Έτρεξε την τελευταία στιγμή ο παίκτης της ΑΕΚ και τελικά θα κερδίσει μόνο ένα corner. Corner παραχώρησε ο Φαν Τίχελεν στη σέντρα του Σαβεύσκι. Να λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία στο 44ο λεπτό για την ΑΕΚ για να ανοίξει το σκορ. Σαβεύσκι. Και πίσω ακόμα δεν υπάρχει κανείς ο Δημητριάδης. Αφήνει την μπάλα, δεν μπορεί να την πιάσει. Άλλωστε είναι πολύ ψηλά πάνω το κεφάλι του και αυτή θα καταλήξει σε πλάγιο υπέρ της Eindhoven. Μεγάλη λοιπόν στιγμή και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καθώς επαναλαμβάνουμε, ο επόπτης δεν είχε σημειώσει offside τους παίκτες της ΑΕΚ στο φάουλ χτύπημα από τον Βασιλόπουλο. Χάιντσε, Δημητριάδης. Περιμένει ο Αλεξανδρής. Χάιντσε. Φαν Τίχελεν. Ρωμάριο. Έρχεται από πίσω ο Βασιλόπουλος και φάουλ. Περίπου ένα λεπτό για τις καθυστερήσεις από τον Φορστίνγκερ με το ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Και Νιούμαν απομάκρυνε από την περιοχή ο Σταματής και Σαβεύσκι. Χάιντσε. Φαναέρλε, Χάιντσε, για τον Νιούμαν, Κίφτ και Μίνου. Σαβανάτζοβιτς τώρα για την ΑΕΚ. Προστελεί παλιά για τον Σλίσκοβιτς, πολύ δυνατά. Σλίσκοβιτς και το πλάγιο από τον Φάμπερ. Αλεξανδρής. Αφήνει ο Αλεξανδρής για να έρθει από πίσω ο Βασιλόπουλος. Χάνουν χρόνο όμως έτσι οι παίκτες της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Βασιλόπουλος, Σαβανάτζοβιτς. Έτοιμος ο Φορστίνγκερ για το σφύριγμα του πρώτου ημικρού. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και πάλι μαζί στο στάδιο ο Νίκος Γκούμας. Όπου εδώ τώρα ο Αυστριακός διαιτητής ο Φορστίνγκερ ετοιμάζεται να σφύριξει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα δεύτερο ημίχρονο που θα δούμε. Τι μας έχουν επιφυλάξει τουλάχιστον από πλευρά τεχνικών οδηγιών οι δύο προπονητές, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς για την ΑΕΚ και ο Χάνς Βέστερχοφ για την Eindhoven. Ο τελευταίος, σε δηλώσει του μόλις χθες, είπε ότι θα ήταν έκπληξη για την ομάδα του αν δεν κατάφερε να σκοράρει και στο σημερινό παιχνίδι, καθώς μέχρι τώρα σε όλες τις συναντήσεις του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Ολλανδίας και των δύο αγώνων, επαναλαμβάνουμε τη πρώτη φάση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, η ομάδα του έχει πάντα σκοράρει. Καραγιάννης τώρα
Δεν βλέπουμε αλλαγές από πλευράς παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σαβεύσκι για τον Παπαϊωάννου και τώρα Σαβεύσκι. Προσπάθεια από τον Φαν Άρλε. Έρχεται δυναμικά ο Φαν Τίχελεν και απομακρύνει τον κίνδυνο για τον Έλερμαν εδώ. Επίθεση τώρα για τους Ολλανδούς. Έλερμαν και Κούμαν. Νέμαν. Και πίσω ακόμα για τον Χάιντσε. Χάιντσε. Στα χέρια του Μίνου η μπάλα. Φαν Μπρόκελεν. Εδώ προσπάθησε να κερδίσει τη μονομαχία, γύρισε πίσω για τον Έλερμαν και αυτό τον Φαν Άρλε. Φαν Μπρόκελεν. Για τον Έλερμαν, πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Γρήγορα για τον Σαβεύσκι, κάνει φάουλ όμως ο Φαν Άρλε. Φάουλ αυτή τη φορά θα σημειώσει ο αρχιακός διαιτητής υπέρ της ΑΕΚ. Σαβεύσκι τον είδαμε με το νούμερο 8. Κέρδισε το φάουλ και ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο ίδιος. Σαβεύσκι για τον Δημητριάδη, πολύ κοντά είναι ο Αλεξανδρής, απομακρύνει ο Φαν Μπρόκελεν. Δεν συγκρατεί την μπάλα ο Φαν Άρλε μακριά για τον Ρωμάριο. Ρωμάριο, Φαρία Σόουζα, άλλοτε παίκτης της Βάσκο Ντεγκάμα. Και τώρα με τον Έλερμαν η Ολλανδή. Έλερμαν εδώ. Πάντα ο Έλερμαν μαζί με τον Κούτρα από πολύ κοντά. Και ευτυχώς η μπάλα γλιστράει από τον Εμίνου, καταλήγει σε κόρνερ από την κεφαλιά του Κίφτ. Η κεφαλιά εδώ του Κίφτ μέσα από τη μικρή περιοχή, ξαναβλέπουμε όμως την φάση, η σέντρα από τον Έλερμαν, κεφαλιά του Κίφτ. Η μπάλα βρήκε στο έδαφος, αναπήδησε, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει ο Εμίνου και αυτή καταλήγει σε κόρνερ. Όλα αυτά στο 47ο λεπτό, ΑΕΚ Eindhoven 0-0. Κόρνερ με τον Νίμαν. Ίσως να θέλει για τον Κούμαν και αυτός και πάλι για τον Νίμαν. Νίμαν εδώ μαζί με τον Παπαϊωάννου, πάντα ο Νίμαν. Για τον Ρωμάριο η κεφαλιά, Καραγιάννης. Δυνατά ο Καραγιάννης στον Δημητριάδη. Δημητριάδης μαζί με τον Φαν Τίχελεν. Άνοιγμα και τον Σαβεύσκι, πολύ δυνατά. Τρεις αμυντικοί της Eindhoven κλείνουν τον δρόμο σε έναν μόνο Έλληνα παίκτη, τον Δημητριάδη. Που δύσκολα φυσικά μπορεί να ξεφύγει από έμπειρους παίκτες όπως είναι ο Φαν Άρλε, ο Φαν Τίχελεν και τα καταδιαστήματα Φάμπερ και Λίσκενς, οι σωματοφύλακες του κεντρικού κυνηγού της ΑΕΚ. Σταματής για τον Σαβεύσκι, μετά τον Φαν Άρλε. Καραγιάννης. Σαβεύσκι. Σταματής. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου τώρα για τον Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς εδώ, περιμένει ο Σλίσκοβιτς την μπάλα. Σαμπανάτζοβιτς, φράγμα. Και είναι το σούτ που κάνει ο Σαμπανάτζοβιτς παρά την πίεση των αντιπάλων του που θα μπλοκάρει ο Φαν Μπρόκελεν. Καλή ευκαιρία και καλή στιγμή για την πρωτοδίτρια Ελλάδα στο 49ο λεπτό. ΑΕΚ Eindhoven 0-0, ζωντανή μετάδοση από το στάδιο Νίκος Γκούμας του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Φάουλο που κερδίζει ο Νίμαν στην πίεση του σταματή. Και μην ξεχάσετε ότι μετά από αυτήν τη συνάντηση και τη μεταδοσή μας μπορείτε να παρακολουθήσετε πάντα από το πρώτο κανάλι ζωντανό τον αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό και μετά τον αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό το μεγάλο παιχνίδι του μπάσκετ του Πρωταθλήματος Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σαβεύσκι τώρα συνέχεια στο παιχνίδι μας. 50 λεπτό. Σαβεύσκι τώρα κατά μέτωπο επίθεση. Μπροστά για τον Δημητριάδη. Και Δημητριάδης τρέχει ο Κούμαν να του. Λάθος μεταβίβαση από τον Δημητριάδη. Βγαίνει δυναμικά ο Χάιντσε. Για τον Ρωμάριο. Ο Έλερμαν εδώ μαζί με τον Καραγιάννη. Πάντα ο Έλερμαν μπροστά για τον Ρωμάριο. Ευτυχώς η προσπάθεια από τον σταματή. Καθώς ο Ρωμάριο έμπαινε από πίσω και ήταν επικίνδυνος για την εστία του Μίνου. Ο Έλερμαν θα κλέψει. Κατά που παρόν είναι αυτός ο παίκτης.
Νέα επίθεση τώρα των Ολλανδών με τον Έλερμαν ανάμεσα από δύο παίκτες. Έλερμαν προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος, θα σταματήσει. Παρεμποδίζεται και γίνεται φάουλ υπέρ της ΑΕΚ από πίσω το μαρκάρισμα του Έλερμαν στον σταματή. Κινήθηκε γρήγορα για τον Παπαϊωάννου. 51ο λεπτό ΑΕΚ Ενχόβεν 0-0. Παπαϊωάννου για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης εδώ μαζί με τον Φαντίχελεν. Έρχεται από πίσω ο Χάιντσε. Χάιντσε μαζί με τον σταματή. Χάιντσε πάντα με την μπάλα. Αντιπίσω τώρα της Ενχόβεν. Τρέχει κοντά του ο Σαμπανάτζοβιτς. Ρομάριο. Κούμαν. Νέιμαν. Κούμαν. Πολυπρόσωπη η άμυνα της ΑΕΚ. Και το Φανάρλε τώρα. Φανάρλε θα ξεφύγει από τον Παπαϊωάννου. Επικίνδυνα αυτή η προσπάθεια για τους Ολλανδούς. Γύρισε την μπάλα ο Έλερμαν. Θα κόψει όμως δυνατά ο Βασιλόπουλος. Λίντσκενς, Καραγιάννης, Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς τώρα. Μπροστά στον Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς μαζί με τον Φάμπερ. Για τον Σαβέφσκι, Σαβέφσκι τώρα σε καλή θέση. Πάντα ο Σαβέφσκι, Σαβέφσκι σε καλή θέση και είναι το κόρνερ από τον Φαν Μπρόκελεν. Σαβέφσκι που προσπάθησε να δώσει στον υπερχόμενο Αλεξανδρή. Και η μπάλα που περίμενε πιο πίσω ακόμα ο Δημητριάδης. Ενώ ξαναβλέπουμε τώρα την θαυμάσια προσπάθεια από τον Τόνι Σαβέφσκι. Γύρισμα της μπάλας δυνατά απάνω στον Φαν Μπρόκελεν και έχουμε τώρα κόρνερ. Κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Τόνι Σαβέφσκι. Καθώς φτάσαμε στο 52ο λεπτό και ΑΕΚ Ειντχόβεν 0-0. Σαβέφσκι. Μπρόκελεν, πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Με τον Βασιλόπουλο, έχει παίξει πίσω να βοηθήσει την αμυνά τον Ήμαν. Δίσμας βάλας για τον Δημητριάδη, θα κόψει ο Φαντίχελεν και offside ο Δημητριάδης. Κάνει την δεύτερη βολή ο Οικονόμου και παίρνει ο Πάσπαρντ το rebound. Η διαφορά μένει στους τρεις πόντους. Τέσσερι της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Μεγάλο γκολ πέτυχε εδώ ο Δημητριάδης, ο Βασίλης Δημητριάδης. Ένα θαυμάσιο γκολ, ένα θαυμάσιο σε εκτέλεση γκολ. Αξίζει κυρίες και κύριοι να το δούμε και δύο και τρεις φορές. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Στο 53ο λεπτό ξαναβλέπουμε τη φάση. Τον Τόνι Σαβέφσκι, κοιτάξτε το πέταγμα του Δημητριάδη. Και η μπάλα στο δοκάρι του Φαν Μπρόκελεν και στα δίκτυα του. ΑΕΚ πέσαβε Φίλιπς Άιντχόβεν 1-0. Ένα έξοχο γκολ και ο ασυγκράτητος ενθουσιασμός της Κερκίδες. Ξαναβλέπουμε όμως από άλλη κάμερα. Δημητριάδης, δοκάρι και γκολ. Σαβέφσκι στο φάουλ, επαναλαμβάνουμε και εδώ ο Κώστας, συγγνώμη, ο Βασίλης Δημητριάδης. Από το 1991 παίκτης της ΑΕΚ, 26 χρόνο κεντρικός φορ και της εθνικής μας ομάδας, ανοίγει το σκορ εδώ υπέρ της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Να λοιπόν τώρα και ανοίγει και ο δρόμος για την πρωταθλήτρια Ελλάδας για μια μεγάλη πρόκριση. Να δούμε, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Όμως η ΑΕΚ δεν πρέπει να καθίσει σε αυτό το γκολ. Πρέπει να δίνει την προσπάθειά της γιατί οι αντεπιθέσεις των Ολλανδών είναι πάντα επικίνδυνες καθώς έρχονται από πολύ μακριά και σχεδόν σαν φυσαρμόνικα οι παίκτες του Hans Fösterhoff. Ανοίγονται και κλείνουν προς την περιοχή του Μίνου. Ένα μεγάλο λοιπόν γκολ εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας και έχουν ανάψει κυριολεκτικά τα αίματα καθώς στις κερκίδες, φωτοβολίδες, χωρίς όμως να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Υψηλού κινδύνου έχει χαρακτηριστεί από την UEFA και αυτό το παιχνίδι όπως και το άλλο του Παναθηναϊκού με την Γιουβέντους χθες αλλά και εκείνο της Μονακό με τον Ολυμπιακό. Στις 8 στο Μόνακο. Σαμπανάτζοβιτς που δέχεται τις παρατηρήσεις. Έχει δεχτεί ήδη μια κίτρινη κάρτα ο Σαμπανάτζοβιτς στο σημερινό παιχνίδι και οπωσδήποτε ο κύριος Φορστίνγκερ προβληματίζεται πριν αποφασίσει. Λοιπόν από τον Βασίλη Δημητριάδη επαναλαμβάνουμε εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Η ΑΕΚ προηγείται της PSV Eindhoven, πρωταθλήτριας Ολλανδίας, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης με 1-0. Παλιά προσπάθησε να κάνει εκεί ο Χάιντσε, θα κόψει γρήγορα όμως η άμυνα της ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο για τον Δημητριάδη. Αλεξανδρής,
Ανεβασμένο το ηθικό και είναι φάουλ εδώ, ίσως και μια κάρτα η παρατήρηση. Πρέπει να είναι κίτρινη κάρτα πιθανότητα από τον Forstinger. Και πράγματι πρέπει να είναι κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα για τον Faber στο φάουλ επί του Αλεξανδρή. Κίτρινη κάρτα στον Ernest Faber στο φάουλ. Αυτός είναι ο Έλερμαν. Φάουλ που κίνηκε γρήγορα για τον Δημητριάδη και πάλι κεφαλιά πάνω από την εστία του Φαν Μπρόκελεν. Να λοιπόν που αναθάρεψε ο Δημητριάδης. Βρίσκει τώρα τον στόχο. Και κυρίως γιατί έχει καταφέρει να αποσυνδεθεί από το πολύ στενό μαρκάρισμα του Φαν Τίχελεν. Αυτή είναι η παρατήρηση που έχω να κάνω προσωπικά σε αυτά τα 56 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Και ενώ η ΑΕΚ προηγείται τη Eindhoven με 1-0 με γκολ του Βασίλη Δημητριάδη από το 53ο λεπτό στην έξοχη κεφαλιά και φάουλ που εκτέλεσε ο Σαβεύσκι. Έλερμαν. Έλερμαν μαζί με τον Παπαϊωάννου. Πάντα ο Έλερμαν. Έλερμαν επικίνδυνα. Παράλληλη σέντρα. Καραγιάννης. Καραγιάννης σε πλάγιο υπέρ της Eindhoven. Φαν Άρλε. Έλερμαν εδώ. Γύρισμα της μπάλας. Κόβει ο Σταματής. Παπαϊωάννου και φάουλ. Φάουλ του Κίφτ στον Σταματή. Και πάλι η φάση, προσπάθεια το φάουλ στον Σταματή. Ενώ η μπάλα έχει φύγει από το πόδι του Έλληνα παίκτη. Το φάουλ από τον Κίφτ και ο Σταματής τώρα που βρίσκεται στο έδαφος. Είναι ο Σταύρος Σταματής, 26 χρόνων, παίκτης της ΑΕΚ από το 1988. Εδώ ο Σταματής. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες ο διευθυντής ο Αυστριακός Forstinger. Και ίσως εσείς ακούτε κυρίες και κύριοι φίλοι του διευθυντές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Καθώς η ελληνική πρωταθλήτρια προηγείται με 1-0 των Ολλανδών πρωταθλητών του Σπέσαβε Φίλιπς Eindhoven. 58 λεπτό. ΑΕΚ Eindhoven 1-0. Ενώ είδαμε πριν από λίγο και με το νούμερο 13 να προθερμαίνεται ο Τάσος Μητρόπουλος. Ο Μπάγεβιτς ασφαλώς με τον Μητρόπουλο στην ενδεκάδα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να προσπαθεί. Ας δούμε όμως την φάση προηγουμένως με τον Δημητριάδη. Εδώ είναι ο Βασιλόπουλος, θα κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα είναι out. Ένα πολύ δυνατό σουτ από πολύ μακριά τον Βασιλόπουλο, τον Χρήστο Βασιλόπουλο, αρχηγό της ΑΕΚ, την μπάλα καταλήγει out. Εδώ ο Βασιλόπουλος, 30 χρόνων από το 86, παίκτης της ΑΕΚ, ο διεθνής παίκτης των πρωταθλητών Ελλάδας. Και πάλι η φάση σε επανάληψη από άλλη κάμερα. Λέγαμε λοιπόν για τον Τάσο Μητρόπουλο που έτσι ίσως θα θελήσει ο Μπάγεβιτς, θα δώσει κάποια αναπνοή, κάποια ξεκούραση στη μεσαία του γραμμή ή έστω να τοποθετήσει δίπλα στον Δημητριάδη έναν ακόμα ψηλό παίκτη για να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της η επίθεση της ΑΕΚ στην αντίπαλο άμυνα. Και εδώ προβληματισμένοι όλοι οι Ολλανδοί παίκτες με τον Hans Fösterhoff, τον τεχνικό τρίτο από τα αριστερά και η έξοδος του Μίνου που θα μπλοκάρει την μπάλα πάνω από τον Παπαϊωάννου. Μπροστά από τον Σαβέσκι για τον Σβίσκοβιτς. Σβίσκοβιτς και θα κόψει την τελευταία στιγμή με προβολή ο Φάμπερ σε πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης εδώ περιμένει ο Τόνι Σαβέσκι. Σβίσκοβιτς. Σβίσκοβιτς τώρα μέσα από δύο Ολλανδούς. Σβίσκοβιτς πάντα με την μπάλα. Άριστοι τεχνίτες οι Ιουγκοσλάβοι κρατούν στην κατοχή του την μπάλα και κερδίζει τώρα ο Σβίσκοβιτς ένα φάουλ. Φάουλ που έκανε ο Φάμπερ. Έρνεστ Φάμπερ. Οπωσδήποτε πρέπει να μείνουμε εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας, καθώς το παιχνίδι παρουσιάζει καινούργιο ενδιαφέρον μετά την επιτυχία της του γκολ. Με τον Σαβεύσκι τώρα όμως η εκτέλεση του φάουλ για τον Δημητριάδη θα γυρίσει την μπάλα στα χέρια του Φαν Μπρόκελεν εκτός αγωνιστικού χώρου out. Φαν Μπρόκελεν για τον Κούμαν. Έχει μπροστά του τον Σαμπανάτζοβιτς. Ο Φαν Τίχελεν θα ανοίξει για τον Έλερμαν. Μπροστά από τον Φαν Άρλε. Άρλεν για τον Κίφτ. Ο Έλερμαν περιμένει, ο Παπαϊωάννου, ο Κούτουλας και το πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ.
Παπαϊωάννου. Για τον Μίνου με το πόδι στον Κούμαν. Θα κόψει ο Βασιλόπουλος για τον Σαμανάτζοβιτς και αυτός για τον Παπαϊωάννου. Να μια καλή ευκαιρία για επίθεση της ΑΕΚ. Άνοιγμα για τον Δημητριάδη. Περιμένει δεξιά ο Βασιλόπουλος. Τώρα εδώ είναι ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής θα κόψει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν κερδίζει τη μονομαχία. Έρχεται από πίσω και πάλι ο Βασιλόπουλος για τον Παπαϊωάννου. Σαβεύσκι. Μαζί με τον Φανέρλε. Και πάλι ο Σαβεύσκι. Σαβεύσκι εδώ για τον Σλίσκοβιτς. Λάθος ο Δημητριάδης. Πίστεψε ότι ήταν κάποιος συμπαίκτης του πίσω. Τελικά δεν ήταν. Και τώρα ο Νέμαν σε επίθεση για την Άιντχόβεν. Νίμαν πάντα. Έχει μπροστά του τον Σαμανάτζοβιτς και τον Βασιλόπουλο. Άνοιγμα της μπάλας πολύ από τον Νίμαν για να κόψει ο Σταματής. Μορφή σήμερα ο Σταματής που έχει πάρει την θέση του τιμωρημένου Μανολά. Και εδώ είναι το Φανάρλε. Προσοχή ο Φανάρλε για την παράλληλη σέντρα σουτ out. 62ο λεπτό, κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. ΑΕΚ Eindhoven 1-0 με τον γκολ του Δημητριάδη από το 53ο λεπτό. Προηγείται η πρωταθλήτρια της Ελλάδας επί των Ολλανδών πρωταθλητών της Eindhoven. Μίνο. Κούμαν. Νέμαν, Φαν Άρλε προσπαθεί να βρει τον Κίφτ, τελικά ο Παπαϊωάννου του κόβει διάδρομο και ο Σταματής στην αντεπίθεση τώρα για την ΑΕΚ. Δημητριάδης, ένα έξοχο γκολ σε αυτό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δημητριάδης τώρα. Δημητριάδης πάντα κερδίζει την κόντρα. Έχει γίνει φάουλ του Λίσκενς που σημειώνει ο κύριος Φορστίνγκερ. Χέρι του Λίσκενς, Έντουαρτ Λίσκενς. Και το φάουλ που σημειώνεται από τον Αυστριακό διαιτητή Φορστίνγκερ. Ο Κίφτη είχε έρθει στην γραμμή του out για να πάρει κάποιες οδηγίες από τον προπονητή του. Σαβεύσκι όμως στο τύπημα απευθείας στα χέρια του Φαμπρόκελεν μπροστά από τον Αλεξανδρή. Φαμπρόκελεν. Σταματής. Μπροστά από τον Ρωμάριο. Πολύ δυνατά. Και η μπάλα σε πλάγιο υπέρ της Eindhoven. Πλάγιο με τον Χάιντσε. Με τον Φαν Τίχελεν. Και αυτός τον Λίσκενς. Φαν Άρλε. Λίσκενς. Κοντά του είναι ο Σαβεύσκι. Λίσκενς τώρα περνάει στην αντεπίθεση από το χώρο του κέντρου. Λίσκενς μόνος του κατά μέτωπο επίθεση. Και φάουλ. Φάουλ του Σλίσκοβιτς. Στο έδαφος είναι ο Έντουαρτ Λίσκενς. Στο μαρκάρισμα από τον Σλίσκοβιτς. Και έχουμε τώρα ένα φάουλ. Λίγο κάτω από την σέντρα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Καθώς συμπληρώθηκε το 65ο λεπτό και η ΑΕΚ προηγείται πάντα εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούμας της Eindhoven με 1-0. Ένα έξοχο γκολ του Δημητριάδη στο 53ο λεπτό με κεφαλιά ύστερα από φάουλ σέντρα του Σαβεύσκι. Οι Ολλανδοί 13 φορές πρωταθλητές στην πατρίδα τους, 6 κύπελα και στις διεθνείς αναμετρήσεις φυσικά στο κύπελο Πρωταθλητών του 1988 και το κύπελο UEFA του 1978. Θέρμανση των παιχτών της ΑΕΚ με τον Τάσο Μητρόπουλο να έχει βγάλει και το πάνω μέρος της φόρμας, ίσως να είναι η πρώτη αλλαγή από τον Ντούσαν Μπάγεβης στην σημερινή αναμέτρηση. Θα δούμε στην συνέχεια. Φάουλ υπέρ της Eindhoven με τον Κούμαν. Για τον Κίφτ πέφτει μπροστά ο Νίμαν, κάνει και φάουλ, άφησε ο διαιτητής. Με την προβολή ο Λίσκενς και πίσω ακόμα Νίμαν και Κούμαν. Κούμαν άνοιγμα και τον Φανάρλε. Φανάρλε εδώ απευθείας με μία στον Κίφτ. Κίφτ και Φανάρλε επικίνδυνα. Φανάρλε από την πίσω μεριά ευτυχώς έρχεται ο Νίμαν. Έλερμαν, Κούμαν πέφτουν με ηρωισμό μπροστά στα πόδια ο Παπαϊωάννου και σώζει μπροστά από το σούτ του Κούμαν. Προσπάθησε τώρα των Ελλήνων παιχτών. Έλερμαν και είναι κόρνερ. Η σέντρα από τον Νέμαν
καταλήγει σε κόρνερ με την προβολή του Βασιλόπουλου. Ενώ οι δύο παίκτες της ΑΕΚ βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος. Ήταν οι προσπάθειες αυτές, επαναλαμβάνουμε, που είδαμε στην προηγούμενη φάση και στα στιγμιότυπα ακριβώς πριν από ένα λεπτό. Ηρωικές προσπάθειες, ο Βασιλόπουλος στο έδαφος και ο Σαβεύσκη. Σαβεύσκη εδώ τώρα σε πρώτο πλάνο. Οι Ολλανδοί προσπαθούν να σηκώσουν τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Άλλοτε παίκτης της Βαρντάρ και από το 88 με τα χρώματα της ΑΕΚ. Ο Τόνι Σαβεύσκη κάνει μια καινούργια καριέρα, 29 χρονών. Από τους καλύτερους παίκτες με μεγάλη προσφορά στην πρωταθλήτρια Ελλάδας. Φαν Άρλε στο κόρνερ για τον Κούμαν που άφησε καινούριο κόρνερ από τον Αλεξανδρή. Ο Έλερμαν είναι αυτή τη φορά στο κόρνερ. Ελτσαριστά η μπάλα για τον Καραγιάννη. Σλίσκοβιτς μακριά σε πλάγιο. Τώρα σίγουρα η ΑΕΚ χρειάζεται ένα χέρι βοήθειας από τον πάγκο. Και φυσικά είναι ο πρώτος λόγος που δίνεται στον Ντούσαν Μπάγεβιτς για κάποια αλλαγή. Οι παίκτες της ΑΕΚ παίζουν αμυντικά, υποχρεωτικά άλλωστε, αφού η Eindhoven πιέζει. Επικίνδυνο τώρα με τον Φαν Άρλε, τώρα οι Ολλανδοί. Θα κόψει ο Σταματής μαζί με τον Καραγιάννη, ο Πάπα Ιωάννου. Προσπάθεια εδώ πάντα με τον Χάιντσε. Αυτός τον Νέιμαν, τον Έλερμαν. Έλερμαν και πάλι η σέντρα. Καραγιάννης, Φαν Άρλε, Πάπα Ιωάννου για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη μπροστά για τον Σλίσκοβιτς και τον Δημητριάδη. Φαν Τίχελεν στα πόδια του Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς έρχεται από πίσω ο Λίσκεν. Σαμπανάτζοβιτς για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης ανάμεσα από δύο παίκτες, δεν θα περάσει τελικά η προβολή από τον Φαν Τίχελεν. Σαβεύσκη, Σαμπανάτζοβιτς, Σαβεύσκη. Άριστος συνδυασμός. Για τον Σλίσκοβιτς η μπάλα, λάθος όμως, ο Χάιντσε είναι εκείνος που θα κερδίσει την μπάλα για να ετοιμάσει μια επίθεση στον Ρωμάριο. Προβολή από τον Καραγιάννη. Χάιντσε και πάλι για τον Κούμαν. Κούμαν τώρα στην αντεπίθεση για την Eindhoven. Ο Ρωμάριο περιμένει όπως και ο Κίφτ, η μπάλα όμως θα φτάσει στα χέρια του Μίνου. 61 λεπτό, ΑΕΚ Eindhoven στο στάδιο Νίκος Γκούμας, ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ. Πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ με το θαυμάσιο γκολ κεφαλιά του Δημητριάδη από το 53ο λεπτό. Χάιντσε τώρα στην αντεπίθεση για την Eindhoven. Χάιντσε περιμένει ο Κίφτε. Χάιντσε τώρα προσπαθεί να μπει μόνος του. Παρεμποδίζεται από τον Σταματή. Σταματήσε και Χάιντσε. Νίμαν. Νίμαν για τον Κίφτε. Δεν θα περάσει το τακούνι και προσποίηση. Για να κόψει ο Κούτουλας. Παρολίγο το λάθος. Σαβεύσκη διορθώνει ο Κούμαν. Πολλά λάθη. Ίσως από την κόπωση αλλά και τον ενθουσιασμό που πέρασε μετά τον γκολ. Και η ΑΕΚ προσπαθεί να αμυνθεί. Με τον Κούμαν για την Eindhoven προς τον Κίφτ. Κεφαλιά από τον Κούτουλα. Σαβεύσκη πιο μακριά τον Σλίσκοβιτς και τον Δημητριάδη εδώ. Δημητριάδης. Πάντα ο Δημητριάδης με την μπάλα. Πατάει την μπάλα ο Δημητριάδης. Ηρωικά ο Δημητριάδης θα την αποσπάσει από τους αντιπάλους του και τον Φαν Τίχελεν. Πάπα Ιωάννου και φάουλ από τον Φαν Τίχελεν. Σαμπανάτζοβιτς. Βασιλόπουλος για τον Πάπα Ιωάννου και αυτός τον Σαβεύσκη. Σλίσκοβιτς σε θέση offside. Offside του Σλίσκοβιτς, Ζόραν Σλίσκοβιτς. Άλλοτε παίκτης της Ζελέσνιτσα. Φαν Τίχελεν. Φαν Άρλε. Περιμένει ο Φάουμπερς. Φαν Άρλε προσπαθεί να βρει τον Κίφτ και βρίσκει τον Κίφτ. Επικίνδυνα ο Ρωμάριο ανάμεσα από δύο παίκτες της ΑΕΚ και έχουμε out. Κατάληξη ΑΕΚ μπροστά από τον Κούτουλα και τον Σταματή.
Εδώ ο Σταματής και στο βάθος με το νούμερο 11 ήταν ο Κούτουλας και το 14 για τους Ολλανδούς ο Ρομάριο, ο Βραζιλιάνος παίκτης άλλοτε της Βάσκο ντε Γκάμα. Μίνου. Έλερμαν. Σταματής. Σταματής πάντα. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου για τον Σλίσκοβιτς. Και το πλάγιο. Πλάγιο παραχωρεί ο Φάμπερ. Πλάγιο με τον Παύλο Παπαϊωάννου και καινούριο πλάγιο που παραχωρεί ο Φαν Άρλε. Παπαϊωάννου, Σλίσκοβιτς και τον Δημητριάδη κεφαλιά πιο πίσω ακόμα. Είναι ο Κούμαν που έρχεται, κερδίζει την μπάλα για τον Σαββανάτζοβιτς όμως. Σαββανάτζοβιτς, να μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, προς την παλιά για τον Σαλεύσκι. Σε θέση offside σημειώνεται, δεν είδαμε offside. Ενώ ήρθε από πίσω ο Σαβεύσκι, δεν είδαμε offside, τουλάχιστον στο σημείο που δείχνει ο επόπτης και ο διαιτητής, ο κύριος Φορστίνγκερ. Ξανά η φάση. Βλέπετε από πίσω, ενώ καλύπτεται από τον Φαν Άρλε, δεν είναι offside ο Σαβεύσκι, σημειώνεται όμως offside ο Τόνι Σαβεύσκι. Αντίχελεν για τον Ρομάριο. Νέμαν και φάουλ. Στον Ρομάριο από τον Σαββανάτζοβιτς. Ρομάριο. Ρομάριο, προσποίηση ο Βραζιλιάνος. Σαββανάτζοβιτς, Σαβεύσκι. Σαββανάτζοβιτς. Για τον Σαβεύσκι και πάλι κοντά του είναι ο Κούμαν. Θα ξεφύγει με την προβολή. Διώχνει την μπάλα σε πλάγιο ο Λίσκενς. Ιωάννου στο πλάγιο για την ΑΕΚ. Στον Σαβεύσκι. Μπροστά του είναι ο Φαν Άρλε. Και είναι out. Πλησιάζουμε το ημίωρο του δευτέρου ημιχρόνου. 74ο λεπτό για την ακρίβεια. ΑΕΚ Eindhoven. Ζωντανή μετάδοση της ΕΡΤ από το στάδιο Νίκος Γκούμας. 1-0 με τον γκολ του Δημητριάδη από το 53ο λεπτό με κεφαλιά. Ύστερα από χτύπημα φάουλ του Σαβεύσκι. Και πάλι τώρα μας λίγο στην αντεπίθεση με τον Αλεξανδρή. Για τον Δημητριάδη σε θέση offside αυτή τη φορά. Ο Δημητριάδης ήταν offside. Εδώ ο Δημητριάδης, σκόρερ του μοναδικού γκολ μέχρι στιγμής. Κούμαν. Έρβιν Κούμαν. Μπροστά για τον Νίμαν και ο Σταματής κοντά. Γύρισμα της μπάλας, Καραγιάννης. Πολύ σωστά, πολύ ωραία. Και Κούτουλας μαζί με τον Βασιλόπουλο εδώ. Στον Σλίσκοβιτς. Έχει κοντά του τον Φάμπερ. Σλίσκοβιτς. Βοήθεια από τον Βασιλόπουλο. Ανάμεσά τους είναι ο Σλίσκοβιτς για τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι εδώ και πάλι για τον Σλίσκοβιτς σε καλή θέση. Σαβεύσκι και Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς πάντα ο Σλίσκοβιτς. Σλίσκοβιτς για τον Δημητριάδη. Και τον Αλεξανδρή που χάνει την επαφή με την μπάλα. Την κέρδισε ο Χάιντσεν και αντεπίθεση τώρα γρήγορα για τους Ολλανδούς. Μια καλή προσπάθεια και ευκαιρία για την ΑΕΚ να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την αιστεία του Βαν Μπρόκελεν. Σε θέση offside εδώ ο Έλερμαν, αφήνει ο επόπτης και γύρισμα corner που παραχωρεί ο Σταματής. Corner υπέρ της Eindhoven. Να και η αλλαγή. Ετοιμάζεται να βγει ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής που δεν στάθηκε τυχερός στο σημερινό παιχνίδι. Επιθυμούσε ένα γκολ καθώς σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του. 23 χρόνων σήμερα, 21 Οκτωβρίου 1968. Γεννημένος ο Αλέξανδρος Αλεξανδρής, παίκτης της ΑΕΚ. Ετοιμάζεται να αφήσει αυτή τη στιγμή την θέση του στον Άγορο Γιάννη. Αλλαγή λοιπόν για την ΑΕΚ στο 25ο λεπτό, καθώς η Eindhoven ετοιμάζεται να χτυπήσει τώρα ένα κόρν με τον Νίμαν. Πίσω η μπάλα για τον Φαν Τίχελεν. Φαν Τίχελεν, περιμένει ο Έλερμαν. Φαν Τίχελεν πάντα επικίνδυνη είναι η Ολλανδή με τον Κίφτ. Έχει κερδίσει πολλές κεφαλιές ο Κίφτ. Και τελικά θα μπλοκάρει ο Μίνου. Ενώ φτάσαμε στο 76ο λεπτό. Δημητριάδης. Φαν Τίχελεν. Φαν Τίχελεν πάντα. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Ο Λίσκενς προωθείται. Για τον Χάιντσε. Και
πάντο Νίμαν εδώ. Νίμαν τώρα γύρισμα για τον Κίφτ, επικίνδυνα και σπρώξιμο επιθετικό φάουλ του Κίφτ. Φάουλ επί του Κούτουλα, εδώ που σημειώνει στον Βιν Κίφτ ο αυστριακός διετής, ο Φορστίνγκερ. Κεφαλιά εδώ που είδαμε και σε επανάληψη το επιθετικό φάουλ του Κίφτ. Βασιλόπουλος, Ζλίσκοβιτς, λάθος μεταβίβαση, δεν πρόλαβε ο Κούτουλας. Από τον Λίσκενς και τον Φαν Τίχελεν. Λίσκενς, Χάιντσε. Χάιντσε για τον Ρωμάριο μαζί με τον Καραγιάννη και φάουλ του Καραγιάννη. Έσπρωξε τον αντίπαλό του σωστά το φάουλ υπέρ των Ολλανδών. Εκεί μπει, επαναλαμβάνουμε, στον αγώνα ο Αγόρο Γιάννης, ένας ψηλός, πιθανότητα δίπλα στον Κίφτ, αντί του Αλεξανδρή από το 75ο λεπτό. Και το φάουλ με τον Νίμαν για τον Κίφτ που άφησε την μπάλα. Ζλίσκοβιτς. Λίσκενς. Λίσκενς πιο πίσω εδώ ακόμα για τον Φαν Τίχελεν. Και βρίσκουν τελικά διαδρόμους οι Ολλανδοί με τον Χάιντσε για τον Κούμαν. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της ΑΕΚ οι Ολλανδοί από τα πλάγια. Για να δούμε τελικά εδώ επικίνδυνα προσοχή με τον Λίσκενς οι Ολλανδοί. Λίσκενς πάντα με την μπάλα. Ανακόπτεται όμως εκεί θαυμάσια από τον Σαβεύσκι και τώρα έχουμε δυνατά για τον Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς, δύο παίχτες της ΑΕΚ, είναι ο Δημητριάς και ο πίσω Λίσκοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς, λάθος του Σαμπανάτζοβιτς, δεν έχει δύναμη και ο Φάμπερ θα κόψει την μπαλιά του. Έλερμαν. Γρήγορο παιχνίδι, πολύ ωραίο. Ρωμάριο. Ρωμάριο για τον Κίφτ. Καραγιάννης και τώρα Σταματής. Επαναλαμβάνουμε, από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Σταματής για τον Ζλίσκοβιτς. Φανέρλε, πάνω η κόντρα στον Ζλίσκοβιτς και πλάγιο υπέρ της Αϊντχόβεν. 78 λεπτό. ΑΕΚ Αϊντχόβεν 1-0 με τον γκολ του Δημητριάδη από το 53ο λεπτό. Φαν Τίχελεν για τον Χάιντσε. Χάιντσε, Παπαϊωάννου, Σαβεύσκι. Σαβεύσκι μπροστά για τον Ζλίσκοβιτς, σε θέση offside και πάλι. Ο Ζλίσκοβιτς σε θέση offside, ίσως λίγο μπροστά, μάλλον πίσω από την άμυνα των Ολλανδών. Δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα με άλλη κάμερα στην ίδια ευθεία να δούμε πόσο ακριβώς και σε ποιο σημείο ήταν το offside και αν πράγματι έτσι ήταν. Χάιντσε για τον Νίμαν. Νίμαν επικίνδυνα. Νίμαν τώρα επικίνδυνα για την άμυνα της ΑΕΚ. Η μπάλα φεύγει απευθείας out. Out και τώρα χρειάζεται τη βοήθεια των οπαδών της ΑΕΚ από τις κερκίδες, καθώς πρέπει η κόπωση να έχει καταβάλει αρκετά τους παίκτες του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Καθώς ο Αγορογιάννης επίσης είπαμε ότι από το 75ο λεπτό έχει πάρει την θέση του Αλεξανδρή. Ο Αγορογιάννης που επάνω στον Κίφτ. Υψηλός όμως και ο Αγορογιάννης μπροστά από τον επικίνδυνο στο υψηλό παιχνίδι Κίφτ. Να είναι ένα σημαντικό στήριγμα στην άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδας. Εδώ Παπαϊωάννου. Για την καθυστέρηση σαν τεχνική ποινή έδωσε ο κ. Φορστίνγκερ στον Παπαϊωάννου. Έλερμαν για τον Λίσκενς και τώρα τον Κούμαν. Κούμαν προσπαθεί να βρει τον Νίμαν. Νίμαν είναι εδώ μαζί με τον Βασιλόπουλο. Χάιντσε, Νίμαν, Φάμπερ. Νίμαν και πάλι. Νίμαν εδώ στον Κίφτ. Νίμαν έρχεται από πίσω, Σταματής και πιο μακριά ακόμα διώχνει ο Καραγιάννης για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης μαζί με τον Φαν Τίχελεν. Φαν Τίχελεν
πίσω στον Φαν Μπρόκελεν. Και αυτό στον Φάμπερ. Λίσκενς. Πάντα ο Λίσκενς. Ρομάριο. Ρομάριο πάντα. Έχει κοντά του τον Καραγιάννη. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου τώρα στην αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Αγορογιάννης. Αγορογιάννης για τον Σλίσκοβιτς. Πέφτει στα πόδια του εδώ ο Λίσκενς και έχουμε ένα φάουλ υπέρ της Άιντχόβεν. Γρήγορο παιχνίδι λέει της. Δίδεται από τους Ολλανδούς για τον Έλερμαν. Έλερμαν. Περιμένει ο Νίμαν. Έλερμαν και ο Κίφτε. Ρομάριο. Offside. Offside ο Ρομάριο. 22ο λεπτό. Τα λεπτά κυλούν. Η ΑΕΚ προσπαθεί να ανταπεξέλθει όσο γίνεται καλύτερα στις εφόδους των Ολλανδών. Κάτι που επιτυγχάνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής με μια συμπαγέστατη άμυνα. Παίζει αναμφισβήτητα και με πολύ ηρωισμό. Εδώ Ρομάριο, ο επιθετικός της Άιντχόβεν. Και το φάουλ που θα κερδίσει ο Σαβεύσκι. Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου προσπαθεί να βρει τον Αγορογιάννη, πολύ δυνατά όμως. Η μπάλα είναι μόνο ο Χάιντσε. Θα γυρίσει στον Νίμαν. Νίμαν για τον Κούμαν. Ο Λίσκενς για τον Ρομάριο, στα πόδια του Παπαϊωάννου. Καραγιάννης και φάουλ. Παρατήρηση στον Αγορογιάννη. Και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Αγορογιάννη γιατί απομάκρυνε την μπάλα καθώς ετοιμαζόταν η Αϊντχόβεν να χτυπήσει το φάουλ. Ο παίκτης που προσπαθεί να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο χρόνο, σύμφωνα και με τους καινούργιους κανονισμούς, όπως και εκείνος που ενώ έχει σφυρίξει ο διαιτητής, σουτάρει για να σημειώσει γκολ και εκείνος τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Ο Κούμαν επικίνδυνα μαζί με τον Νίμαν που απομάκρυνε και πάλι άμυνα της ΑΕΚ, με τον Παπαϊωάννου τώρα. Μπλέκεται ο Σαμπανάτζοβιτς. Κούμαν μπροστά στον Έλερμαν και τώρα τον Λίσκενς. Λίσκενς επικίνδυνα. Λίσκενς θα κάνει το σούτ για να μπλοκάρει ο Μίνου. Και ενώ υπολείπονται ακόμα 7 λεπτά, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση και το σούτ από τον Λίσκενς που μπλοκάρει ο Μίνου στο έδαφος, εδώ στο πρώτο πλάνο τώρα, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. 7 λοιπόν λεπτά ακόμα για να λήξει ο αγώνας και ενώ ετοιμάζεται να μπει ο Μητρόπουλος, θα δούμε και πάλι τον Έλερμαν και μια Ολλανδική επίθεση. Έλερμαν, κόντρα και κόρνερ. Και να εδώ ο Τάσος Μητρόπουλος, η εφετινή καλοκαιριάτικη μεταγραφή της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον Ολυμπιακό οπωσδήποτε, αποθεώθηκε μάλιστα στον αγώνα που είχε δώσει την πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.